332 και το κεφάλαιο ε5. Σελίδα λοιπόν 332, βασιλέον α, ε κεφάλαιο. Και απέστειλε Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς το Σολομώντα, ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπα πάντοτε τον Δαβίδ. Και απέστειλε ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδηνήθη να οικοδομήσει εικόνη στο όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν. Έως σου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των ποδών αυτού, αλλά τώρα Κύριος ο Θεός μου έδωκε εις εμέ ανάπαυση πανταχώθεν, δεν υπάρχει ούτε επίβουλος ούτε απάντημα κακών. Και ειδού εγώ λέγω να οικοδομήσω εικόνη στο όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, ο Υιός σου τον οποίον θέλω βάλει αντί σου επί των θρόνων σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον εικόνη στο όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξω να κόψω συν εις εμέ κέδρους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουν συνείστε μετά των δούλων σου, και θέλω δώσει εις εμέ μισθόν δια τους δούλους σου κατά πάντα όσα είπεις. Διότι εσύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως οι Σιδόνιοι. Και ως ήκουσεν ο Ιράμ τους λόγους Σολομώντος σε χάρις φόδρα και είπεν ευλογητός Κύριος σήμερον ως τις έδωκε εις τον Δαβίδιον σοφών επί των λαών των πολλήν τούτων. Και απέστειλεν ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, ήκουσα περί όσων εμήνυσας προς εμέ, εγώ θέλω κάμι παν το θέλημά σου δια ξύλα κέδρινα και δια ξύλα πεύκινα. Οι δούλοι μου θέλουν συν καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσαν, και εγώ θέλω κάμι να φέρω συν αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου, όντι να μηνύσεις προς εμέ και να λύσω συν αυτά εκεί. Συ δε θέλεις παραλάβει αυτά. Θέλεις δε εκπληρώσει και εσύ το θέλημά μου, δίδον τροφάς δια τον οίκον μου. Έδιδε λοιπόν ο Χιράμ εις τον Σολομώντα ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα όσα ήθελεν. Ο δε Σολομών έδωκε εις τον Χιράμ 20.000 κόρων σίτου, διατροφήν του οίκου αυτού και 20 κόρους ελαίου και κοπανισμένου, ούτως έδιδεν ο Σολομών εις τον Χιράμ κατέτος. Και έδωκε ο Κύριος τον Σολομώντα σοφία, καθώς είπε προς αυτόν, κοίτω η ειρήνη μεταξύ Χιράμ και Σολομώντος και έκαναν συνθήκη αμφότερη. Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ, κοίτω η ανδρολογία 300.000 ανδρών. Και απέστελεν αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 το μήνα καταλαγήν, ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνας εν τη σήκης αυτών. Επειδή της ανδρολογίας ή το Αδονιράμ, και είχε ο Σολομών 70.000 ακτοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτιν εσείς αν επί των έργων 3.300 επιστάτες επί των λαών των δουλεύοντα στα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου. Και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύβλοι και τίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσουν συν των οίκων. Και εν το 400 και 80 έτη από τις εξόδου των ιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά το μήνα Ζήφ, ώστις είναι ο δεύτερος μην, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου. Και του οίκου τον οποίον ο βασιλεύς Σολομών οικοδόμησε εις τον Κύριον, το μήκος αυτού ήτο 60 πηχών και το πλάτος αυτού 20 πηχών και το ύψος αυτού 30 πηχών. Το δε πρόναον, το καταπρόσωπον του ναού του οίκου, είχε μήκος 20 πηχών κατά το πλάτος του οίκου και πλάτος 10 πηχών έμπροσθεν του οίκου. Και έκαμεν εις τον οίκον παράθυρα πλάγια αδιόρατα και οκοδόμησε κολλητά με τον τείχον του οίκου, οικήματα κύκλο, κολλητά με τους τείχους του οίκου κύκλο και του ναού και του χρηματιστηρίου,
ούτως έκαμεν οι κύματα κύκλο. Του κατωτέρου οικίματος το πλάτος ήτο 5 πηχών και του μέσου 6 πηχών και το πλάτος και του τρίτου 7 πηχών το πλάτος, διότι έξωθεν του οίκου έκαμεν στενά υποστηρίγματα κύκλο δια να μην εισέρχονται οι δοκοί εις τους στίχους του οίκου. Και ο οίκος ενώ οικοδομήτω, οικοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν μετακομιστώσει εκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ουδέν σιδηρών εργαλείων, δεν οικούστη εν το οίκο ενώ οικοδομήτω. Και η θύρα των μέσων οικημάτων ήτο εις την δεξιά πλευρά του οίκου και ανέβαινον εις τα οικήματα του μέσου, διακλίμακος έλικο ειδούς εκ του μέσου εις τα τριώροφα. Ούτως οικοδόμησε τον οίκον και τελείωσε αυτόν. Και στέγασε τον οίκον με οροφάς κυλωτάς και κοσμήματα εκέδρου και οικοδόμησε τα οικήματα κολλητά εφόλων των οίκων 5 πηχών το ύψος και συνήχοντο μετά του οίκου διαξύλων και δρύνων. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Σολομώντα λέγουν «Περί του οίκου τούτου, τον οποίον εσύ οικοδομείς, εάν περιπατείς εις τα διατάγματά μου και εκτελείς τα σκρίσεις μου και φυλάτης πάσα στα εντολάς μου περιπατώνειν αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγο μου μετά σου, τον οποίον ελάλησα προς τον Δαβίδ τον πατέρα σου και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείπει των λαών μου Ισραήλ. Αμήν». Έχουν περάσει 4 χρόνια. Ο Θεός και ευλόγησε τον Σολομώντα και ειρήνη του έδωσε και σοφία μεγάλη του έδωσε και προετοίμασε τα πάντα ώστε ήλθε πια ο καιρός για να αρχίσει να εκπληρώνει τη μεγάλη αυτή αποστολή που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτόν. Η αποστολή δεν είναι μακροχρόνια, αλλά είναι μεγάλη. Και η αποστολή που πολλές φορές μας δίνει ο Θεός αφορά όλη μας τη ζωή ή ένα μέρος της ζωής μας ή ένα μικρό μέρος της ζωής μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποστολή μας αυτή δεν είναι με μεγάλη μισθαποδοσία. Ό,τι κι αν σου δίνει ο Θεός πρέπει να το περπατάμε, πρέπει να το περπατάμε με ακρίβεια ώστε να απολαμβάνουμε το έργο του Θεού, να απολαμβάνουμε και την ευλογία του Θεού. Βλέπετε ότι ο Θεός στην Καινή Διαθήκη μας αναγέννησε δια της πίστεως μεν, κατά χάρη Θεού το δώρο, αλλά καθώς είμεθα ποίημα αυτού, μας διόρισε να περπατήσουμε σε έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Δηλαδή να περπατήσουμε στο δρόμο το δικό μας. Και ο δρόμος ο δικός μας περιλαμβάνει πρώτον τα οροθέσια της κατοικίας μας που ο Θεός μας έχει βάλει να καθόμαστε και τα φυσικά και τα πνευματικά. Τα φυσικά είναι το σπίτι μας, εκεί που έχει προσδιορίσει ο Θεός, γιατί το έχει προσδιορισμένο ο Θεός και καλό είναι να εξητάμε και το σπίτι μας που ο Θεός θέλει να μας κατοικήσει, αλλά και το πνευματικό σπίτι μας που είναι η Εκκλησία του Θεού. Ποια Εκκλησία έχει αποφασίσει ο Θεός να είναι το σπίτι μας, γιατί μέσα σε αυτή την Εκκλησία και ειρήνη θα αισθανόμαστε και την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως και καρπό πολύ. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό για το δρόμο που πρέπει να περπατάμε είναι τα οροθέσια της κατοικίας μας που είναι προσδιορισμένα ακριβώς από το Θεό. Αρκεί ο άνθρωπος να εξητήσει γιατί. Γιατί δεν σχεδιάζουμε εμείς για τη ζωή μας. Εμείς διαπίστεως σωζόμεθα και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει το σχέδιο και ο δρόμος που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από μας, τον αποδεχόμαστε και πάντοτε εξητούμε από αυτόν για να μην ξεφύγουμε. Το πρώτο λοιπόν, όπως είπαμε, κομμάτι από το δρόμο μας είναι τα οροθέσια της κατοικίας μας και της φυσικής και της πνευματικής. Το δεύτερο είναι το έργο μας, η αποστολή μας. Και η φυσική, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να οδηγείται ο άνθρωπος του Θεού από το Θεό για τη δουλειά που θα κάνει,
όχι να υπολογίζει και να προσεύχεται ο Θεός να τον ευλογήσει, αλλά να εξητεί από το Θεό, να του φανερώσει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει και στην αποστολή του και στο έργο του, και τότε και στην φυσική δουλειά του θα τον ευλογεί ο Θεός, αλλά και στην πνευματική πολύ περισσότερο. Ποιο είναι το έργο σου, τι είναι αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει ο Θεός, ποια είναι η αποστολή σου. Και μέσα στο έργο μας και στην αποστολή μας τα περισσότερα είναι φανερά, γιατί το ερώτημα το οποίο ανεβαίνει στις καρδιές μας είναι: ποια είναι η αποστολή μου, τι πρέπει να κάνω? Και η απάντηση του Θεού είναι: κάνε ό,τι μπορείς. Εάν σου χάρισε παιδιά, πρώτα πρώτα η αποστολή σου είναι να είσαι καλός σύζυγος και καλός πατέρας, ή καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Μέσα στην Εκκλησία δε όλοι έχουμε το έργο του Θεού να υπηρετήσουμε, όλοι. Άνεργος και άεργος κανένας δεν πρέπει και δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί στα μάτια του Θεού φαίνεται οκνηρός, τεμπέλης. Και το έργο του τεμπέλη, το χωράφι του τεμπέλη, δεν έχει καρπό. Το έργο μας λοιπόν είναι και οικογενειακό και προσωπικό και οικογενειακό και εκκλησιαστικό, από πνευματικής πάντοτε απόψεως. Τι έργο σου έχει δώσει ο Θεός? Μπορεί να σου έχει δώσει διακονία, την οποία πρέπει να εκπληρείς για να είναι πλήρης ο μισθός σου. Μπορεί να σου έχει δώσει επιμέλεια, πρεσβύτερος, διάκονος, που πρέπει να κάνεις ακριβώς το έργο σου. Μπορεί να σου έχει δώσει σαν αποστολή σου να προσεύχεσαι σε μία αδελφή, σε έναν αδελφό, ιδίως στα περασμένα χρόνια. Μπορεί να σου έχει δώσει οτιδήποτε ο Θεός θέλει, να επισκέπτεσαι, να ευαγγελίζεις, να παρηγορείς, να ενισχύεις, να στηρίζεις. Ό,τι είναι αυτές οι ικανότητες, είτε οι φυσικές είτε οι πνευματικές που μας δίνει ο Θεός, μας τις δίνει για να υπηρετούμε τον Χριστό και την Εκκλησία, τα αδέλφια μας. Στον δρόμο μας λοιπόν το δεύτερο είναι το έργο μας, η αποστολή μας, η δουλειά μας. Είτε πάλι φυσικό, η φυσική δουλειά στο φυσικό, στη φυσική μας ζωή, είτε πολύ περισσότερο η πνευματική. Και το τρίτο είναι τα έκτακτα που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας. Φέρνει έναν άνθρωπο απελπισμένο που πρέπει να τον παρηγορήσεις. Και ο Θεός όταν προετοιμάζει κάποιο καλό έργο, σου δίνει και τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα μέσα, τις κατάλληλες ικανότητες για να τα καταφέρεις. Μας προετοιμάζει δηλαδή εμάς για να περπατήσουμε την οδόν που ο Θεός έχει ετοιμάσει, αλλά ταυτόχρονα έχει προετοιμάσει και την κατάλληλη οδό για μας, ώστε έτσι ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, δεν είναι οκνηρός και ζητάει οδηγία Πνεύματος Αγίου, το έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτό είναι μέγα, έργο μέγα. Γιατί μόνο μέσα από αυτό το δρόμο ο μισθός μας στον ουρανό θα είναι πλήρης και η μισθαποδοσία μας θα είναι ακριβώς έτσι όπως τη θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν ο δρόμος τον οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει, είπαμε, είναι τα οροθέσιά μας, της κατοικίας μας, είναι η δουλειά μας, το έργο μας, και στην κατοικία η φυσική και η πνευματική. Να είμαστε βέβαιοι ότι στην Εκκλησία που πηγαίνουμε είναι το σπίτι μας. Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να μας το βεβαιώσει, κανένας άνθρωπος. Και δεν πρέπει να μας το βεβαιώνει κανένας άνθρωπος. Το δεύτερο είναι η αποστολή μας, το έργο μας. Και φέρνω σαν μικρό παράδειγμα πάντοτε τα παιδιά σου, είτε αδελφέ είτε αδελφή, ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Και τέλος είναι οι έκτακτες περιστάσεις που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας και παραδίδει στα χέρια μας, δίδοντάς μας ικανότητα να το εργαστούμε καλά, και αυτό το έκτακτο, το οποίο μπορεί να είναι
κάποια οικονομική βοήθεια σε έναν αδελφό, καθώς λέει η Γραφή, επίνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ασθενής ήμουν, αυτές είναι οι έκτακτες περιπτώσεις, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος ήμουν και ήρθατε προς με. Και αυτά όλα, όπως ο καλός Σαμαρίτης που κατά συγκυρίαν βρέθηκε ο δρόμος του να περνάει μπροστά από τον πληγωμένο, τον οποίον και ο Λεβίτης και ο ιερέας, που επίσης κατά συγκυρία συνάντησαν, τον εγκατέλειψαν. Ο δρόμος μας λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι στην πραγματικότητα η ζωή μας. Μέσα από αυτή τη ζωή, τη χριστιανική, πραγματοποιείται αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, όσοι ζουν κατά το Πνεύμα πρέπει και να περπατούν κατά το Πνεύμα. Και έτσι ο άνθρωπος θα είναι πλήρης στην παρουσία του Θεού και στα μάτια του Θεού θα είναι αξιόπιστος, και όσο πιο καλά κάνουμε το έργο το οποίο μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός, τόσο περισσότερο έργο θα μας εμπιστεύεται, πάντοτε για τη δόξα Του, αλλά ποτέ να μην ξεχνάμε και τη μισθοποδοσία μας θα είναι πλήρης. Η αποστολή λοιπόν του Σολομώντα ήταν να οικοδομήσει τον ναό. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να το κάνει, παιδί ήταν στην πραγματικότητα, 30 χρονών παιδί, 34 τώρα πια μιλάμε, όταν είχαν περάσει 4 χρόνια που ξεκινάει, δεν είχε ξαναοικοδομήσει, δεν ήξερε τι είναι αυτό, αλλά ο Θεός που προετοίμασε τα πάντα για την οικοδομή, ήταν αυτός που προετοίμασε και την καρδιά του να είναι σοφή και νοήμωνα, ώστε το έργο να είναι τέλειο, εφόσον αποφασίσει ο Σολομών να εργαστεί με ζήλο και με όλη του την ψυχή στο έργο αυτό που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Και έτσι αρχίζει τώρα να εξελίσσεται. Μαθαίνει ο Χιράμ των Σιδωνίων, βασιλιάς της Τύρου, ότι βασιλιάς πια στον Ισραήλ δεν είναι ο Δαβίδ ο φίλος του, τον οποίον αγαπούσε, αλλά είναι ο γιος του Σολομών. Δεν ξέρει τίποτα για τον ναό αυτός. Κοιτάξτε τι ωραία που ο Θεός τα προγραμματίζει και χρονικά, αλλά και τα γεγονότα. Δεν του το είπε τον πρώτο χρόνο ή το δεύτερο, γιατί δεν ήταν ακόμη έτοιμος, δεν ήταν ακόμη προετοιμασμένος από το Θεό χρονικά για να ξεκινήσει. Του στέλνει λοιπόν επιστολή, μήνυμα, στα 4 χρόνια που πλέον είναι έτοιμος. Και του λέει, εγώ αγαπούσα τον Δαβίδ, ήμουνα φίλος με τον Δαβίδ, γι' αυτό σου στέλνω και τους χαιρετισμούς μου. Άνοιξε η πόρτα. Μια πόρτα χάριτος, μεγάλη και ενεργητική, μέσα από την οποία, εάν σταθεί σωστός, πιστός και σοφός ο Σολομών, τότε θα αρχίσει να εξελίσσεται το έργο του Θεού που είναι ετοιμασμένο για αυτόν και η αποστολή του να εκπληρώνεται. Βρήκε την ευκαιρία λοιπόν ο Σολομών και απέστειλε προς το Χιράμ απαντητική επιστολή λέγοντας, «Συ εξεύρεις ότι ο Δαβίδ τον οποίον αγαπούσες και ήταν φίλος σου ο πατέρας μου δεν μπόρεσε τελικά να οικοδομήσει εικόνη στο όνομα Κυρίου του Θεού αυτού εξαιτίας των πολλών πολέμων που περικύκλωναν αυτόν πανταχώθεν». Πολλοί πόλεμοι και γύρω γύρω. Άρα δεν είχε τη δυνατότητα να οικοδομήσει, λέει ο Σολομών και σωστά. Ο Θεός βέβαια είχε πει επειδή είσαι ανήρ αιμάτων. Όμως πάρα πολύ σοφά ο Σολομών δεν περιγράφει τον πατέρα του όπως ο Θεός είπε ανήρ αιμάτων, αλλά περιγράφει αυτή την αλήθεια που βλέπει ο κόσμος, που φαίνεται έξω, ότι είχε τόσους πολέμους όλη του τη ζωή που δεν ήταν δυνατόν να βρει καιρό και χρόνο για να οικοδομήσει αυτός οίκον, αν και το ήθελε πάρα πολύ. Και αυτό συνέβη μέχρι ότου ο Κύριος
βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα ίχνη των ποδών του. Μέχρι ότου δηλαδή υποτάξει εντελώς ο Θεός τους εχθρούς του κάτω από τον Δαβίδ. Τώρα όμως ο Δαβίδ πέθανε, συνεχίζει ο Σολομών. Ο Θεός εμένα όρισε να γίνω βασιλιάς στη συνέχεια του Δαβίδ. Και έκανε και ένα ωραίο θαύμα, ομολογεί. Ενώ ο πατέρας μου βρισκόταν ανάμεσα σε συνεχόμενους πολέμους, εγώ βρίσκομαι σε μία τέλεια ειρήνη, κυκλώθεν, ανάπαυση πανταχώθεν. Δεν υπάρχει ούτε κακή βουλή, επίβουλος, ούτε και απάτημα κακών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία δυσκολία στο να επικεντρωθώ στην αποστολή μου. Ο Θεός δηλαδή έχει ετοιμάσει τα πάντα. Για την αποστολή του Δαβίδ τα έχει ετοιμάσει τα πάντα. Ήταν μια αποστολή πολέμων, να εγκαταστήσει ο Θεός τη βασιλεία του επί της γης, με πρώτο βασιλιά το Δαβίδ. Δεν μπορούσε να γίνει ειρηνικά. Στο Σολομώντα όμως, στην εποχή του Σολομώντα όμως, που είναι η αποστολή του να οικοδομήσει ναό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ειρήνη. Και αυτό το βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά της προετοιμασίας, και θέλω να το τονίσω αυτό και το λέω τώρα, ότι και στη ζωή μας ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλα. Τα έχει προετοιμάσει όλα. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι λογικά, φυσιολογική, χριστιανική. Όχι ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες, θλίψεις, αγώνα, πειρασμούς, δοκιμασίες. Αλλά όπως είπε και ο Δαβίδ, από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Το πρόβλημα είναι άλλο. Εγώ, αν έχω εξητήσει και έχω καταλάβει το σχέδιο του Θεού να περπατήσω σε αυτόν, σε αυτό για να απολαύσω, όχι με ταλαιπωρίες, να απολαύσω την εύνοια του Θεού, να απολαύσω το σχέδιο του Θεού που θα πραγματοποιείται στη ζωή μου. Ειρήνη λοιπόν έχω εγώ, πανταχώθεν, με μία ειρήνη η οποία δεν ήρθε εξαιτίας μου. Δεν είμαι εγώ τόσο σοφός ώστε να έχω ειρήνη στη ζωή μου και να προέρχεται από μένα, αλλά ο Θεός ο αγαθός προετοιμάζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα οικοδομήσω, καθώς προετοίμασε και την καρδιά μου. Αυτό το θαύμα, αδερφοί, δεν είναι πρωτοφανές, ένδοξο θαύμα, είναι τον καιρό που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη γη. Φοβερή προετοιμασία χρόνων για να φτάσουμε σε ένα τέλειο αποτέλεσμα, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη χωρίς πρόβλημα. Πρώτον, υπήρχε μία κυβέρνηση χωρίς σύνορα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε όλη την οικουμένη, ώστε μπορούσαν οι αδελφοί να ταξιδεύουν αδιάκοπα και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο από τη μία άκρη της γνωστής τότε οικουμένης μέχρι την άλλη. Δεύτερον, μία περίοδος παγκόσμιας ειρήνης, από τις μοναδικές περιόδους που πραγματικά υπήρχε παγκόσμια ειρήνη. Η περίφημη Pax Romana. Τρίτον, όλη η οικουμένη μιλούσε μία γλώσσα, την ελληνική. Και αυτό το προετοίμασε ο Κύριος χρόνια πριν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν είναι μόνο ότι απέστειλε μέσα σε 10-15 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα και κυρίευσε όλη την οικουμένη, αλλά του δώσε πνεύμα και σοφία και σύνεση να μεταφέρει τον πολιτισμό των Ελλήνων και τη γλώσσα των Ελλήνων. Και έτσι όπου πήγαιναν δεν χρειαζόταν να έχουν διερμηνείς.
υπήρχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε μία γλώσσα που την καταλάβαιναν όλοι. Τέταρτον, σ' όλη την οικουμένη ήταν διασκορπισμένοι Εβραίοι, που ήταν ο λαός του αληθινού Θεού, με ιδιαίτερες ικανότητες οι Εβραίοι, ανθρώπινες όπως και τώρα, με συναγωγές παντού, ώστε να μπορούν οι δούλοι του Θεού να αρχίζουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέσα από ένα λαό που ήξερε το Θεό. Και από εκεί να επεκτείνονται περαιτέρω. Και τέλος, υπήρχε και μία εγρήγορση των Εβραίων που πίστευαν ότι ο Μεσσίας έρχεται τότε και είχε έρθει. Αυτό έκανε το λαό Ισραήλ να εξητάει. Θυμηθείτε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που όλοι λέγανε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας», να εξητάει, περιμένανε το Μεσσία. Τέλειες συγκυρίες κάνει ο Θεός και στα μεγάλα γεγονότα και στα μικρά γεγονότα. Και για όλη σου τη ζωή και για τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Εμείς να μην χάνουμε τις ευκαιρίες που ο Θεός μας δίνει, εκλέγοντας με κριτήρια ανθρώπινα, μ' αρέσει, θέλω, υπολογίζω, χωρίς να λογαριάζουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας βεβαιώνει, ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και ο Δήμος δεν είναι ο Δήμος. Εμείς χαλάμε, εμποδίζουμε, κολυσιεργούμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Όλα, μα όλα έτοιμα. Θέλει όμως λίγο υπομονή και πολύ προσευχή. Προσευχή και εξήτηση και υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό δεν δικαιολογείται να ανησυχεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό μου έρχεται ο Χριστός και μας λέει «Μη μεριμνάτε, περιμηδενός, μην αγωνιάτε, μην ταράζετε η καρδιά σας. Το σήμερον έχει σημασία, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μας σήμερον. Αρκετών δε το κακόν της ημέρας για τη μεριμνά σας». Και να γνωρίζουμε, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Πατέρας μας μεριμνά για μας. Μας καθιστά μερίμνους και καθίσταται ο άνθρωπος αμέριμνος μόνο δια της πίστεως. Αλλά και προσευχόμενος να έχει τα αυτιά του τεντωμένα, τα αισθητήριά του γεγυμνασμένα, να προσέχει να δοκιμάζει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν δικαιολογείται αγωνία, φόβος στο παιδί του Θεού. Όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι και φοβόμαστε και αγωνιούμε και στενοχωριόμαστε και κλαίμε και απογοητευόμαστε και απελπιζόμαστε, αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, να προσευχόμαστε και να εξητούμε από το Θεό να μας φανερώνει τα βήματά μας, να μας οδηγεί ακριβώς για να φτάσουμε εύκολα και γρήγορα εκεί που θέλει ο Θεός, εμείς μέσα στην αγωνία, στο φόβο, στην απελπισία, χάνουμε πολλές φορές και τις ευκαιρίες που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας. Ή παίρνουμε και λάθος αποφάσεις. Λάθος αποφάσεις δεν σημαίνει ότι είναι προς απώλεια, γιατί ο Θεός εύκολα διορθώνει τα λάθη μας, αλλά οπωσδήποτε είναι για στενοχώρια. Οπωσδήποτε είναι για πρόβλημα, για θλίψη. Εάν όμως κάνουμε λάθος, τότε έχουμε ένα δρόμο. Πάμε στο Θεό και λέμε «Κάναμε λάθος, συγχώρεσέ μας». Είναι ανάγκη αυτό, απαραίτητο. Εάν δεν το κάνεις αυτό, θα περπατάς ακόμη στο λάθος και στις συνέπειες του λάθους. Αν όμως πάμε στον Κύριο και πούμε «Έκανα λάθος» ή ακόμη πιο απλά «Εάν έκανα λάθος, συγχώρεσέ με». Πλύνουμε το αίμα του Χριστού. Και τώρα βοήθησέ με, επανάφερέ με
στον δρόμο το δικό σου. Θα το κάνει ο Θεός εξάπαντος. Εξάπαντος. Γιατί ο Θεός τι θέλει στη ζωή μας? Τη μετάνοια. Χωρίς μετάνοια τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Τι δεν θέλει στη ζωή μας? Την απόλυτη βεβαιότητα, έκανα σωστά, αλλά εσύ δεν με βοηθάς, Θεέ μου. Ή ακόμη χειρότερο, έκανα σωστά, αλλά η γυναίκα μου φταίει, ο άντρας μου φταίει, ο αδερφός μου φταίει, ο γείτονας φταίει, κανένας δεν φταίει, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Γι' αυτό εμείς να μετανοούμε, αδελφοί, και στα μικρά και στα μεγάλα. Και ο Θεός είναι αγαθός, και αν ακόμη είναι τα λάθη μας τέτοια που δεν παίρνουν διόρθωση, ο Θεός είναι τόσο καλός, τόσο αγαθός και τόσο δυνατός, που μπορεί και μέσα από το λάθος μας τελικά να μας ευλογήσει, εφόσον όμως υπάρχει μετάνοια και επιστροφή. Εφόσον υπάρχει εξομολόγηση, μετάνοια και επιστροφή. Τώρα τα έχει όλα έτοιμα λοιπόν. Έφερε το Χιράμ μπροστά στο Σολομώντα, έφτιαξε την καρδιά του Σολομώντα και του στείλε ένα γράμμα τέλειο. Και ποιο είναι το τέλειο γράμμα? Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Ούτε κολακίες, ούτε ανοησίες, ούτε πολυλογίες. Γιατί αυτά που γράφει ο Θεός είναι τέλεια. Το Ευαγγέλιο δεν θέλει ούτε να μπορέσεις να αφαιρέσεις ούτε να προσθέσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε από χέρια ανθρώπινα, αλλά γράφτηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήταν οι άνθρωποι εκείνοι τίποτα άλλο παρά σκεύη εκλογής του Κυρίου, το κατσαβίδι του ηλεκτρολόγου, η πλάνη του μαραγκού, αυτό ήτανε. Και έτσι μπορούμε να είμαστε όλοι μας. Όχι ότι θα γράψουμε θεόπνευστο λόγο, αλλά θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, μέσα από το οποίο θα έρχεται η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Και είναι εύκολο, αδερφοί, είναι εύκολο. Δεν πρέπει να είσαι ο χαρισματικός για να έχεις αυτή την επιλογή τη σωστή. Πρέπει να είσαι ο ταπεινός για να βρίσκεις χάρη από το Θεό να σου αποκαλύπτεται. Γιατί από την υπερηφάνεια μας ή από την αυτοπεποίθησή μας, φοβερή αυτοπεποίθηση, ξέρω τι κάνω. Όχι έτσι. Αντιθέτως, δεν ξέρω τι να κάνω, Κύριε. Βοήθησέ με και οδήγησέ με να κάνω αυτό που Εσύ θέλεις. Το γράμμα λοιπόν του Σολομώντα ήταν άψογο, αφού περιέγραψε γιατί ο Δαβίδ, επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να οικοδομήσει και ο Σολομών μπορεί να οικοδομήσει, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ειρήνη του Θεού, γιατί δεν υπάρχει οικοδομή χωρίς την ειρήνη του Θεού. Το έχουμε πει και είμαι υποχρεωμένος να το ξαναπώ. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που δια του Ιησού Χριστού ελευθερώνει τον άνθρωπο και από τους διαλογισμούς του πνεύματος και από τις αγωνίες της καρδιάς. Για να μπορέσει στη συνέχεια ο Θεός να αγιάσει τον άνθρωπο ολοκλήρως και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια ο Θεός να του αποκαλύψει του ανθρώπου το θέλημά του, το αγαθόν και το ευάρεστον και το τέλειον, γιατί δεν μπορεί αλλιώς. Αλλά ταυτόχρονα και να του δώσει και τη δύναμη να το εκτελέσει. Και τότε ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος πια ελεύθερος από το διάβολο, με απόλυτη πλήρη και τέλεια οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να περπατάει σε αυτό που ο Θεός έχει προετοιμάσει. Συνεχίζει λοιπόν και περιγράφει πάλι με άριστο τρόπο, με σοφία Θεού δηλαδή, στο 6 εδάφιο,
Και ειδού εγώ λέγω πλέον να οικοδομήσω οίκονη στο όνομα Κυρίου του Θεού μου, όχι από μόνος μου, αλλά όπως ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου, λέγον ότι ο Υιός σου, τον οποίον εγώ θα βάλω αντί σου επί τον θρόνο σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκον μου εις το όνομά μου. Και εγώ, λέει ο Σολομών, βλέποντας ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει τα πάντα και έχει φέρει την ειρήνη του στη ζωή μου, και γνωρίζοντας ότι έδωσε εντολή στον πατέρα μου για μένα εγώ να οικοδομήσω τον οίκο, είμαι έτοιμος να το κάνω. Και μάλιστα τώρα. Τώρα λοιπόν χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται από έναν, ναι. Όπως θα δούμε, από πολλούς γίνεται. Όπως τότε στο Σολομώντα, όπως αργότερα στην Αποστολική, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, από πολλούς και διάφορους. Κάθε ένας έχει τη δική του δουλειά. Έχει το δικό του οροθέσιο κατοικίας, έχει τη δική του αποστολή. Παραδείγματος χάρη ο Παύλος έχει αποστολή τα έθνη. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος είχε αποστολή τους Εβραίους. Ο Ιάκωβος είχε αποστολή να είναι ποιμένας ο αδερφόθεος στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Κάθε ένας στη δική του δουλειά. Και δεν μπερδευόντουσαν. Εσύ θα κάνεις αυτό, εγώ θα κάνω αυτό, τίποτα. Κάθε ένας έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Γιατί αυτός που κυβερνάει την Εκκλησία του Χριστού είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλουμε ανθρώπους να μας συντονίζουν και ηγέτες. Διακονίες υπάρχουν βεβαίως. Πρεσβύτεροι που βάζει το Πνεύμα το Άγιο υπάρχουν. Διάκονοι που βάζει η Εκκλησία υπάρχουν. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μας λέει, πείθεστε και υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους σας, βλέποντας το παράδειγμά τους. Αλλά δεν λέει πουθενά στους έχοντας διακονία ή στους πρεσβύτερο ή σε διάκονο ότι εσύ είσαι αρχηγός και εσύ θα τους οδηγείς. Αλλά αντιθέτως του λέει, εσύ είσαι δούλος τώρα. Δεν είσαι αρχηγός, αρχηγός είναι ο Χριστός. Τι είσαι, δούλος. Για να παρηγορείς, να ενισχύεις, να δυναμώνεις, να στηρίζεις και να εργάζεσαι το έργο του Θεού. Στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Τώρα λοιπόν λέει ο Σολομών, βοήθαμε. Γιατί εγώ αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Αυτά που θα ζητήσει από το Χιράμ ο Σολομών δεν μπορεί να τα κάνει, ο κόσμος να χαλάσει. Ο Θεός όμως που το ξέρει, έχει βάλει δίπλα στο Σολομώντα έναν άνθρωπο που τον αγαπάει, γιατί χωρίς αγάπη στην εργασία στο έργο του Θεού δεν υπάρχει. Χωρίς ειρήνη, με σε τέλεια ειρήνη ο Σολομών με το Χιράμ, χωρίς ειρήνη στο έργο του Θεού, συνεργασία και έργο Θεού δεν γίνεται. Και η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη του Θεού έχει ένα μέγα χαρακτηριστικό. Υποτασσόμενη εις αλλήλους, ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη. Ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενη εις αλλήλους. Γι' αυτό και περιγράφει με λεπτομέρεια τι είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει. Και ο Θεός είχε ετοιμάσει το Χιράμ, την καρδιά του Χιράμ, βασιλιάς με δυνατότητες να μπορεί να εξυπηρετήσει τον Σολομώντα, μα σε λεπτομέρειες όλα έτοιμα. Και επιτρέψτε μου να το πω μια φορά ακόμη, σε λεπτομέρειες είναι όλα έτοιμα στη ζωή σου, αδερφέ. Το πιστεύεις? Είτε το πιστεύεις είτε το πιστεύεις, αυτή είναι η αλήθεια. Να προσέχουμε, ο Θεός να μας φυλάει, να μην χάνουμε το δρόμο μας, τον προσανατολισμό μας, το περπάτημά μας και την πίστη μας. Γιατί αν δεν το πιστέψουμε, δεν θα το απολαύσουμε. Αν ευπίστεως, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Το ακούμε από τον Άμβονα, το διαβάζουμε από τη Γραφή. Πολύ ωραία, το πιστεύουμε όμως. Αν δεν το πιστέψουμε, θα δεις, είπε ο προφήτης, θα δεις αλλά δεν θα δοκιμάσεις. Ο Ελισέ, όταν προφήτευσε ότι θα γίνει ευοχία
στο λαό το χυμαζόμενο, περικυκλωμένο από στρατεύματα και πεινασμένο που τρώγανε, τα παιδιά τους ακόμη τρώγανε, ο Ελισέ προφήτευσε ότι αύριο την ίδια ώρα θα έχετε τόσα τρόφιμα που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και λέει ένας αξιωματικός, σιγά και παράθυρα να ανοίξει από τον ουρανό ο Θεός, δεν θα έρθουν όλα αυτά τα τρόφιμα που λες εσύ. Σιγά, μη γελάμε στο λόγο του Θεού. Και τι του είπε ο Ελισέ, θα το δεις αλλά δεν θα το γευτείς. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην αμφισβητούμε, αδερφοί αγαπητοί, το λόγο του Θεού, εκτός αν είμαστε έξω από το λόγο του Θεού, να τα αμφισβητούμε όλα. Σε λεπτομέρειες έχει ετοιμασμένη τη ζωή σου ο Θεός. Επειδή είσαι παιδί του, επειδή δέχτηκες τον Χριστό, επειδή σου δώσε εξουσία να είσαι παιδί του. Και τώρα με λεπτομέρειες ο Σολομών περιγράφει αυτά τα οποία χρειάζεται και για τα οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτός. Πρώτον, 6 εδάφιο. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συνήσε με κέδρους εκ του Λιβάνου και οι δούλοι μου θέλουν συνήστε μετά το δούλο σου και θέλω δώσει σε μισθόν δια τους δούλους σου κατά πάντα όσα μου πεις. Το έργο του Θεού δεν έχει τσιγκουνιές. Δεν έχει τσιγκουνιές. Όχι μόνο στα, δεν μιλάω για τα υλικά, αλλά στο έργο του Θεού η καρδιά μας είναι ανοιχτή. Πλατύνθητε Κορίνθιοι, φωνάζει. Ο μισθός μου, ο μισθός σου που θα σου δώσω θα είναι ό,τι μου πεις. Δεν κάνει παζάρια. Ό,τι μου πεις θα σου δώσω. Διότι εσύ εξεύρεις κάτι που είναι φανερό, ότι μεταξύ πάντων ημών κανένας δεν είναι έτσι έμπειρος ώστε να κόπτει ξύλα όσοι Σιδόνιοι. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Ούτε που θα βρούμε τους κέδρους μπορούμε, ούτε που θα βρούμε τα πεύκα, μόνο στο Λίβανο εκεί που ήταν ο Χιράμ. Και δεν έχουμε και εργάτες τέτοιους κατάλληλους που να εργαστούν αυτό το έργο. Και κοιτάξτε η ανταπόκριση του Χιράμ. Λες και την περίμενε. Του έχει ετοιμάσει την καρδιά ο Θεός. Και χάρη, λέει, ως άκουσε τους λόγους του Σολομώντος, σφόδρα ο Χιράμ. Χάρηκε και απάντησε, ευλογητός Κύριος σήμερον ως της έδωκες των Δαβίδιών σοφών επί των λαών τούτων των πολλήν. Και εγώ λοιπόν αποφασίζω όσα πεύκα και όσους κέδρους θέλεις και μου ζητάς να σου δίνω. Και όχι μόνο θα τους κόβω, όχι μόνο θα τους καθαρίζω, αλλά θα τους φορτώνω και σε σκεδίες, θα τους φέρνω εκεί που θα μου πεις, θα τους ξεφορτώνω και τότε θα τους παραλαμβάνεις εσύ. Όλα έτοιμα έξω από την πόρτα του σπιτιού σου. Αλλά και έχει προετοιμάσει και τη δυνατότητα να προσφέρει και αυτό τα πάντα. Και χάρηκε και ο Σολομών και του λέει τι θέλεις να σου δίνω, λέει τροφές. Και ο Σολομών πλουσιοπάροχα, γιατί πλουσιοπάροχα του τα έδωσε ο Θεός, άρχισε να μοιράζει 20.000 κόρους σταριού, 20.000 κόρους ελαίου, 20.000 κόρους κρυφής και 20.000 κόρους ίνου. Πλήρως. Όλα. Δεν κάνει τσιγκουνιές. Τι τσιγκουνιές να κάνει, μήπως αυτά που έχει δικά του είναι. Κάνω τσιγκουνιές γιατί φοβάμαι μη χάσω τα δικά μου. Αν όμως ξέρω ότι αυτά που έχω είναι του Κυρίου, όσο πιο γρήγορα του δώσω, τόσο πιο πολλά ο Θεός θα μου δίνει. Γιατί στα λίγα στέκομαι πιστός, στα πολλά θα με καταστήσει ο Θεός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνει σπατάλες και είναι άσωτος, αλλά σημαίνει ότι είναι καλός οικονόμος, αλλά και καλός δούλος του Θεού. Καλός οικονόμος, όχι τσιγκούνης, και καλός δούλος του Θεού. Σοφός, συνετός, πραγματικά άνθρωπος του Θεού.
Και ο Χιράμ χάρηκε, άρχισε να στέλνει αμέτρητα ξύλα, όσα ήταν απαραίτητα για να οικοδομηθεί ο ναός, σε απόλυτη ειρήνη, όπως είπαμε, ο Χιράμ και ο Δαβίδ. Και τώρα αρχίζει να οργανώνει με τη σοφία που ο Θεός του έχει δώσει, αφού έχει όλα τα απαραίτητα που μόνος του δεν μπορούσε και ο Θεός του τα προμήθευσε από τον Χιράμ, άρχισε να οργανώνει την οικοδομή. Έκανε ανδρολογία, μάζεψε άνδρες, 30.000 άνδρες, τους οποίους θα απέστελνε στη Σύρο να βοηθάνε τους δούλους του Χιράμ να κόβουν για να τα φέρουν, και με σοφία τους είπε, εκτός έδρας, έτσι δεν λένε οι άνθρωποι, ένα μήνα θα δουλεύεις το Σύρο κόβοντας και δύο μήνες θα ξεκουράζεις σπίτι σου. Σοφός. Διάλεξε 30.000, αλλά ήξερε ότι 10.000 χρειάζονται εκεί. Άρα 10.000 ήταν εκεί και 20 θα ξεκουράζονται. Ένα μήνα θα δουλεύουν και δύο θα κάθονται. Γι' αυτό τον αγαπούσε ο λαός. Γιατί είχε σοφία. Και έτσι κάνουν τώρα, να ξέρετε, και οι σοφοί, ας πούμε, στα πλοία. Θα ταξιδέψεις 4 μήνες και 4 μήνες θα σπίτι σου. Τσιγκουνιά. Ο Σολομών λέει 1 μήνα και 2 μήνες σπίτι σου. Και μαζεύτηκαν όλα τα υλικά. Μάζεψε 80.000 λιθοτόμους, 70.000 αχθοφόρους, 3.300 επιστάτες και πρόσταξε ο βασιλιάς να μεταφέρουν και λίθους μεγάλους, εκλεκτούς, πελεκητούς δια τα θεμέλια του λαού, ώστε με αυτή την τέλεια οργάνωση, την οποία η σοφία του Θεού κατάστησε ικανό το Σολομώντα να την κάνει, δεν μπερδεύτηκε, δεν έμπλεξε, δεν βρέθηκε σε αδιέξοδα. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ανοίγει απλούς δρόμους να τους περπατήσεις εύκολα. Και πού βρήκε τώρα 30.000, 70.000, 80.000. Έχει προνοήσει ο Θεός. Έχει κάνει μεγάλο τον Ισραήλ. Τον έχει πληθύνει. Γιατί χρειάζονται εργάτες πολλοί για να οικοδομηθεί ο ναός Σολομώντα. Και σε 4 χρόνια χτίστηκε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να δούμε είναι ότι χτίστηκε ακριβώς όταν ήθελε ο Θεός, το 480 έτος από την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, όχι όπως έτυχε, αλλά όπως έχει προγραμματίσει ο Θεός, και βρήκε ανθρώπους όπως το Σολομώντα και το Χιράμ για να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι και για τους λίθους, διαβάζω 7 εδάφιο στο 6 κεφάλαιο, και ο 20 ενώ οικοδομήτω, οικοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν μετακομιστώς είναι εκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ούτε σιδηρών αγκίων δεν οικούστη εν το οίκο ενώ οικοδομείται. Η οικοδομή γίνεται αθόρυβα, χωρίς φασαρίες, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς περηφάνειες. Ταπεινά εργάστηκε για να οικοδομηθεί ο οίκος και χωρίς πολλές ιστορίες, ώστε να βρίσκει πρόβλημα ο διάβολος και να εμποδίζει το έργο του Θεού. Ταπεινά, ήσυχα, φρόνημα. Όπως οικοδομεί, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Πέτρος διαβάζω, «Και εσείς λοιπόν, ως λίθοι ζώντες», έτσι μας οικοδομεί και εμάς ο Θεός, «μας προετοιμάζει για να μας προσθέσει». Δεν μας ετοιμάζει εδώ για να προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία, ο Θεός έχει κάνει μεγάλη προετοιμασία. Μεγάλη προετοιμασία. Μας λάξε, μας ταπείνωσε, μας οδήγησε, μας... Και τι δεν έχει κάνει, σκεφτείτε την ομολογία σας αδερφοί, και τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Για να μας φέρει
θέση εκείνη που ο Χριστός θα μας προσθέσει στην Εκκλησία Του. Ακριβώς όπως έκανε ο Σολομών. Έτοιμους θα τους φέρεις τους λίθους για την οικοδομή. Δεν θα χρειαστεί να απλώσουμε χέρια πάνω. Πριν έρθουν για την οικοδομή, πριν έρθουν για το ναό, θα είναι ετοιμασμένοι. Λίθοι ζώντες λοιπόν είμαστε κι εμείς που οικοδομούμεθα οίκος πνευματικός ιεράτευμαν Άγιον για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτωσης των Θεών για του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα περισσότερο παρά ένα λιθάρι που ο αρχιτέκτον, ο μόνος αρχιτέκτον, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, πάνω στο λίθο το στερεό που είναι ο Ιησούς Χριστός, μας προετοίμασε και ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και το έργο του Θεού αθόρυβα, χωρίς την πανοκρουσία, ταπεινά, αλλά με σοφία Θεού, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δεν μπορεί να είσαι σοφός αν δεν φοβάσαι το Θεό. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός που θα σε φέρει να σου χαρίζει ο Θεός σοφία. Με φόβο Θεού λοιπόν, με σοφία και με σύνεση, οικοδομούμεθα σε έναν οίκον πνευματικό, σε ένα βασίλειο ιεράτευμα, για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευαρέστουσης των Θεών. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 313 με τη χάρη του Χριστού. Ύμνος 313. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.